ύμνος εις την ελευθερία, σε ποίηση Διονύσιου Σολομού και μουσική Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, ακούστηκε στον αναμορφωμένο χώρο του Ιερώου της Εθνικής Παλιγεννησίας Αγωνιστών 1821 Καλαβρίτων, λίγες μόνο εκατοντάδες μέτρα μακριά από εκεί που ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821 με την ύψωση του Λαβάρου στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας. Ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός, με τη σύμπραξη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και της Μεικτής Παιδικής Χοροδίας της Πολυφωνικής Πατρών σε ενορχήστρωση, επεξεργασία και διεύθυνση του αρχιμουσικού Άλκη Μπαλτά. Η συναυλία διοργανώθηκε από το Δήμο Καλαβρίτων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Πολυφωνική Χοροδία Πατρών, εντασσόταν στον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγεννησίας που οργάνωσε φέτος ο Δήμος Καλαβρίτων υπό τον τίτλο «Φλόγα Ελευθερίας». Επιλέξαμε με αυτή τη συναυλία στο Ιερώο, το μοναδικό Ιερώο Εθνικής Παλιγεννησίας που υπάρχει σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Να τιμήσουμε την ιστορική μνήμη, τα γεγονότα της Αγίας Λαύρας που πυροδότησαν την Επανάσταση, τους αγωνιστές, την αυταπάρνηση και την αυτοδοσία τους, ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος. Προσθέτοντας ότι η επιλογή του χώρου της συναυλίας έχει ασφαλώς συμβολικό χαρακτήρα,
καθώς η Αγία Λαύρα συνδέεται άρρηκτα με τους στίχους του εθνικού μας ποιητή και με τη μουσική του Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, μέσα από μια κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη αυτής της Εθνικής Συμφωνητικής της ΕΡΤ και της Πολυφωνικής Πατρών, η συναυλία της Παρασκευής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια και γεγονός ιστορικό πρόσημο για τα Καλάβρητα. Να σημειωθεί ότι ο χώρος του ηρώου Εθνικής Παλιγεννησίας Αγωνιστών του 1821 Καλαβρίτων αναμορφώθηκε εξ ολοκλήρου πεδαπάνες του κοινοφιλού Ιδρύματος Αθανάσιου και Μαρίνας Μαρτίνου, οι δε εργασίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Μια πολύτιμη δωρεά που επιβεβαιώνεται το διαρκές ενδιαφέρον και την αμέριστη υποστήριξη του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου προς την περιοχή των Καλαβρίτων. Ήταν ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ηρώου της Εθνικής Παλιγεννησίας Αγωνιστών 1821 στα Καλάβρητα και βρίσκεται στο μοναδικό μνημείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στους αγωνιστές του 1821.